Βλέπουμε καθημερινά να ξετυλίγεται τη βαρβαρότητα του κράτου του Ισραήλ σε βάρο του Παλαιστινιακού λαού, με χιλιάδε νεκρού, μεταξύ αυτών άμαχοι και παιδιά. Στα δύο προηγούμενα επεισόδια ασχοληθήκαμε με το ποια είναι η σωστή πλευρά τη ιστορία, είπαμε πολλέ από αυτέ τι απαγορευμένε λέξει που δεν ακούγονται πουθενά και αποκαλύψαμε μερικά από τα πολλά fake news που παρουσιάζονται από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Σήμερα όμω, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, έχουμε παρέα για συζήτηση. Έχουμε κοντά μα τον κύριο Ελισέο Βαγενά, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και υπεύθυνο του Τμήματο Διεθνών Σχέσεων τη Κεντρική Επιτροπή. Ελισέα, καλώ ήρθε στο στούντιο. Καλώ ήρθε. Στο podcast και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Είπαμε σήμερα, Ελισέα, να δούμε λίγο κάπω καλύτερα ορισμένα ζητήματα που δεν μπορεί να τα ακούσει κάποιο πουθενά αλλού, μια και αυτό που βλέπουμε καθημερινά στα μέσα ενημέρωση είναι ουσιαστικά η αναπαραγωγή τη προπαγάνδας του κράτου του Ισραήλ. Με αυτή την έννοια, σήμερα θα φωτίσουμε αρκετέ πλευρέ. Θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή την συζήτησή μα να φωτίσουμε αρκετέ πλευρέ και να πάμε κατευθείαν στο ψητό. Η ιστορία ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη ξεκινάει στι 7 Οκτώβρη. Κοιτάξτε, όσοι παρακολουθούν και καταπίνουν αμάσιτα την προπαγάνδα τη ΕΡΤ και των άλλων αστικών καναλιών αυτή την περίοδο, μπορεί πραγματικά να πιστεύουν ότι όλα ξεκίνησαν στι 7 του Οκτώβρη. Η αλήθεια είναι ότι. Το νούμερο 7 παίζει μονάχα που μιλάμε για 7 δεκαετίε ε, κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. 7 δεκαετίε από τότε που συγκροτήθηκε το κράτο του Ισραήλ, που στην πράξη ακύρωσε τη συγκρότηση του Παλαιστινιακού κράτου με την κατοχή των εδαφών που θα έπρεπε να ανήκουν στην Παλαιστίνη, με ένα καθεστώ Απαρχάιτ που επέβαλε στου κατοίκου τη περιοχή που δεν είναι Εβραίοι, με του ε, απικισμού που ακυρώνουν τη δυνατότητα να υπάρξει ένα βι βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος, με τις σφαγές όλες αυτές, το βασανισμό ενός λαού, τις διακρίσεις που έχουν επιβάλει όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα να βασανίζεται ένας λαός, ο λαός της Παλαιστίνης, εδώ και 7 δεκαετίες. Ένας λαός που μπορούμε να πούμε είναι σήμερα όλα αυτά τα χρόνια ένα παράδειγμα αντίστασης, ένα παράδειγμα ηρωικό ε, ανυπακοής, σε ένα σχεδιασμό που στρέφεται σε βάρος το... της ύπαρξής του, σε της ίδιας. Μια βαρβαρότητα, ίδια. κυριολεκτικά, ναι. σε μια βαρβαρότητα. Και μιας και πήγαμε πίσω στο χρόνο, ε, είναι, θα ήθελα να, να πάμε στο 2001, δηλαδή 22 χρόνια πριν, και θα διαβάσω ένα απόσπασμα από δηλώσεις του τότε Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Αριέλ Σαρών. Είχε πει λοιπόν, ο Αραφάτ είναι τρομοκράτης, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε είναι τρομοκράτη που, φιλο, που, φιλοξενεί τρομοκρατικέ οργανώσει. Αυτό είχε πει ο Σαρνούν το 2001. Σήμερα, 22 χρόνια μετά και σε αυτή την κατάσταση, τι σημαίνουν οι διακηρύξει του Ισραήλ αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών τη Ευρωπαϊκή Ένωσης για πόλεμο ενάντια στη λεγόμενη τρομοκρατία και τι σημαίνουν και γενικά αλλά και ειδικά στην περίπτωση τη Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίζεται στην κυριολεξία ένα διαστραμμένο παιχνίδι γύρω από την έννοια της τρομοκρατίας. Mm. Για να δικαιολογηθούν οι υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί, οι υπεριαλιστικέ επεμβάσει, οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι. Γενικά η έννοια τη τρομοκρατία όπω αξιοποιείται από του αστικού μηχανισμού, από του αστικού παράγοντε, τα, τα κράτη, είναι μια έννοια λάστιχο. Βλέπετε, ψηφίζονται τρομονόμοι, κατεβαίνουν οι αγρότε στον δρόμο για να διεκδικήσουν το δικαίωμά του να μείνουν στον τόπο του και πάνε κατηγορούμενοι με τον τρομονόμο. Βγαίνουν οι μαθητέ να κάνουν μια κατάληψη για να διεκδικήσουν το δικαίωμά του στη μόρφωση και τους, ε, τους, τους διώκουν τους, ναι, διώκουνε με βάση τον τρομονόμο. Και αυτό έχει επεκταθεί και στις διακρατικές σχέσεις, στο τι, τι μπορεί κάποιος να θεωρήσει τρομοκρατία. Πάρτε για παράδειγμα τώρα τη, τη μπορεί για τη Χαμάς, να, για τη ΣΥΠΑ, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, η Χαμάς να είναι τρομοκρατική οργάνωση, την ίδια ώρα για την Αλυρία, για το Ιράν, για την Τουρκία, είναι μια αντιστασιακή εθνικοπολευθερωτική οργάνωση. Και δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτό με τη Χαμάς. Πάρτε τους Κούρδους της Συρίας, που για τους Τούρκους είναι τρομοκράτες, ενώ για τις ΗΠΑ δεν είναι και συνεργάζονται στενά. Πάρα πολύ στενά αυτή την περίοδο. Αλακάρτ ουσιαστικά Βεβαίως. τρομοκρατία. Βεβαίως. Πάρτε του Ταλιμπάν έτσι, που και η Ρωσία και η ΙΠΑ τους χαρακτηρίζουν τρομοκράτες. Η ΙΠΑ τους άφησε ένα τεράστιο προστάσιο φεύγοντα και η Ρωσία παρά το γεγονό ότι μέσα στην ρωσική νομοθεσία χαρακτηρίζονται σαν τρομοκρατική οργάνωση, του καλεί στη Μόσχα, κάνουν διαβουλεύσεις έτσι, σε βάρος και της ίδιας νομοθεσίας που έχει ψηφιστεί στη χώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλά για να πάμε και στην ουσία της, του ζητήματος. Όταν ένας λαός βιώνει μια κατοχή, πολυετή κατοχή, όταν βιώνει διακρίσεις, εξευτελισμούς, όταν βιώνει καταπίεση, ποιος θα βάλει όρια στην αντίστασή του, ποιος θα ελέγξει αυτά τα όρια, αν τυχόν μπορεί κάποιος να, να τα θέσει. Είναι φανερό ότι όταν υπάρχει μια τέτοια κατοχή και ε, αντίσταση σε αυτή την κατοχή, ο, αυτός ο εθνικοπρεπιστωτικός αγώνας θα πάρει και σκληρές μορφές, έτσι. Και μάλιστα όταν αυτός ο, ο, αγώνας διεξάγεται με άνισους όρους. από τη μια έχουμε τα αυτοσχέδια όπλα, τις αυτοσχέδιες ρουκέτες, τις φεντόνες και τα λοιπά, και απ' την άλλη έχουμε τα τελευταία, τα πιο σύγχρονα όπλα, τα ρομπότ λέει, που θα μπουν τώρα μέσα στα τούνελ και, και λοιπά. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει αν, ανισότητα στους όρους, τότε χρησιμοποιούνται και αυτό που λέμε ανορθόδοξες μέθοδοι πάλι ενός αγώνα. Η οργή από την καταπίεση α, της κατοχής ε, δεν μπορεί να ελεγχθεί. Mm. Και αυτό που λένε ε, κάποιοι και η κυβέρνηση δική μας και άλλες κυβερνήσεις αστικές περί τρομοκρατίας των Παλαιστινίων, αλήθεια θα θεωρούσαν και τον Κολοκοτρώνη τρομοκράτη. <laughs> ί, ί, ίσως για την Τουρκία, ε, για την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 18ο αιώνα θα ήταν ένας τρομοκράτης ας πούμε γιατί ειδικά μετά την άλωση της Τροπολιτσάς έτσι... Λοιπόν. Καλά, Η... μην το αποκλείς βέβαια το ερώτημα, ε... μπορεί να είναι και ρητορικό. Καλά, ναι, και, 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 κοιτάξτε τώρα, όταν εμείς ε, τραγουδάμε ε, το πότε θα κάνει ξαστεριά και λέμε θα κάνω μάνες δίχως γιους και τα λοιπά, τι εκθιάζουμε την τρομοκρατία. Η ουσία λοιπόν είναι ότι προσπαθούν αυτή την περίοδο, κάνουν μια μεγάλη επίθεση ιδεολογική στις συνειδήσεις των ανθρώπων, βάζουν στο μίξερ της προπαγάνδας τους διαφορετικά πράγματα με στόχο τι, να ταυτίσουν τον εθνικό πολιοθερωτικό αγώνα ενός λαού με την τρομοκρατία. Γιατί θέλουν όταν βλέπουμε τα παιδάκια που σκοτώνουν στη Γάζα, στη Δυτική Όχτη κτλ. να περάσει η αντίληψη που καλλιεργεί το Ισραήλ ότι τάχατες πολεμάει την τρομοκρατία. Έτσι. Γι αυτό προσπαθούν να, να, επιβάλλουν και είναι ένα από προσανατολιστικό εντελώς ε, σκηνικό στο οποίο εμείς δεν θα κουβαλήσουμε νερό. Έτσι. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη ε, και θα αποκαλύψουμε την πραγματικότητα. Εδώ μιλάμε για ένα γεγονός κατοχής και ενός αγώνα που κάνει ένας λαός ολόκληρος, ο Παλαιστινιακός λαός, για να αποκτήσει την ελευθερία του να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του. Σκεφτόμουν ότι πολλοί κόσμοι αναρωτιέται και πολύ, μάλλον πολλοί κόσμοι καταλαβαίνει παρακολουθώντα εξελίξει από τα μέσα ενημέρωση ότι αυτό που λέμε ολοκληρωμένη, να το πω αντικειμενική, με πολλά ερωτηματικά να το πω ενημέρωση, δεν μπορεί να έχει. Αυτό που παρακολουθούμε είναι όχι μόνο ένα δελτίο του κράτου του Ισραήλ που αναπαράγεται, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθούμε και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το να βλέπει τον τρόπο που κάνουν την επέμβαση, τη στρατιωτική επέμβαση και τη σφαγή ε, ο στρατό του Ισραήλ, και να το παρακολουθεί, να προβάλλεται από τα μέσα μαζική ενημέρωση, σαν κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό, φοβερό, τεχνολογία. Τελε... Και αυτό σημαίνει 3.500 παιδιά νεκρά, α πούμε, τι τελευταίε μέρε. Και επειδή βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα αυτή τη σφαγή του λαού τη Παλαιστίνη, σε πολλού κόσμο που αναρωτιέται. Ποιε είναι οι κύριε εξελίξει γύρω από το μέτωπο το τελευταίο διάστημα, γύρω από το μέτωπο του πολέμου το τελευταίο διάστημα, ποια στοιχεία ξεχωρίζουν όσον αφορά τη διεθνή διάσταση τη σύγκρουση. Δηλαδή, πώ παρεμβαίνουν στον πόλεμο οι υπεριαλιστικέ συμμαχίε και ποιο είναι ο στόχο του. Κοιτάξτε, πραγματικά αυτοί οι μαζικοί βομβαρδισμοί μέσα στον αστικό ιστό, η καταστροφή σχολείων, εκκλησιών, νοσοκομείων, ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων, ε, οδηγεί σε ένα μεγάλο αιματοκύλισμα, ε, μιλάνε 8, 9, 10 χιλιάδες και ε, κανείς δεν ξέρει ακριβώς, έτσι, mm, γιατί σωστά. όταν ε, έχουν γίνει τα πάντα ίσωμα, έτσι, δεν μπορείς να υπολογίσει τον ακριβή αριθμό, είναι, μιλάμε για δε, δεκάδες, για χιλιάδες, πολλές χιλιάδες άνθρωποι και αυτός ο σχεδιασμός, αυτή η βαρβαρότητα με την οποία εξαπολύεται η επίθεση του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού δείχνει ότι ο στόχος του Ισραήλ σε αυτή τη φάση είναι η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης και ο εκτοπισμός του από την περιοχή της της Γάζας. Στόχος τους είναι να ελέγξουν πλήρως αυτή την περιοχή. Ενδιαφέρονται και για την αξιοποίηση αυτής της περιοχής. Εδώ συνδέονται και με μια σειρά άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τους σχεδιασμούς, την, αξιο... την ίδια τη συμμετοχή του Ισραήλ σε μια σειρά μεγάλα σχέδια για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ενέργειας προς την, προς την Ευρώπη. Θα έχετε ακούσει και πιθανόν και όσοι φίλοι μας ακούνε θα έχουν ακούσει για τις συμφωνίες του Αβραάμ που προχθούνται την προηγούμενη περίοδο ή για τον Ινδικό δρόμο που σχεδιάζονταν με την εμπλοκή και του Ισραήλ σε ανταγωνισμό με το κινέζικο δρόμο του Μεταξιού. Αυτά όλα γίνονται για ποιο λόγο, γίνονται για να κερδίσουν ε, οι καπιταλιστές, να κερδίσουν ε, αυτοί που έχουν την πραγματική εξουσία στα, στα, χέρια τους. Απέναντι σε αυτό το σχεδιασμό της γενοκτονίας και του εκτοπισμού του αγωνίζεται σήμερα με ηρωισμό και με ένοπλο τρόπο ο λαός της Παλαιστίνης. Έτσι. Και γύρω από αυτή την κατάσταση έχουν διαμορφωθεί μία σειρά κατηγορίες κρατών, δηλαδή έχουμε εκείνα τα κράτη, τα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη, πρώτα απ' όλα τις ΗΠΑ, Αμερικής, τη Βρετανία, τις περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ, με εξαίρεση ίσως την Τουρκία, που στηρίζουν ε, το Ισραήλ σε αυτούς τους σχεδιασμούς, γιατί, γιατί και τα δικά τους συμφέροντα πολυπλόκαμα συνδέονται με τα συμφέροντα της αστικής τάξης του Ισραήλ. Έχουμε μια άλλη κατηγορία ισχυρών κρατών καπιταλιστικών όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, αυτό που λέμε ο υποδιαμόρφωση ευρασιατικός άξονας, ο οποίος κρατά μέχρι στιγμής προσεκτική στάση αλλά κλείνει προς τη μεριά των Παλαιστινίων και ζητά τη συγκρότηση Παλαιστινιακού κράτους. Είναι μια τρίτη κατηγορία χωρών κρατών επίσης καπιταλιστικών, που ήταν στενή σύμμαχη και είναι στενή σύμμαχη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όλη την προηγούμενη περίοδο, είναι η Σαουδική Αραβία, είναι η Αίγυπτος, είναι η Ορδανία, είναι η Τουρκία, έτσι, που όμως δεν μπορούν να χωνέψουν το σχεδιασμό που έχει το Ισραήλ για τους Παλαιστινίους και την ίδια ώρα έχουν άλλες σχεδιασμούς αυτοί για την περιοχή έτσι, και έρχονται σε αντίθεση με το Ισραήλ και βέβαια υπάρχουν και κράτη στην περιοχή τα οποία έχουν υποφέρουν, καταλυστικά κράτη, κράτη που υποφέρουν από την ύπαρξη του Ισραήλ έχουν εδάφη που είναι κατεχόμενα από το Μάλιστα Ισραήλ όπω όπως ναι. ο Λίβανος, όπως η Συρία και το Ιράν που βρίσκεται στο στόχαστρο του Ισραήλ και πάντα απειλείται με βομβαρδισμούς οι οποίοι στηρίζουν πιο καθαρά το, την Παλαιστινιακή υπόθεση. Υπάρχει λοιπόν εξαιτία όλη αυτή τη κατάσταση ο κίνδυνο τη γενίκευση τη σύγκρουση. Ο κίνδυνο γενίκευση τη σύγκρουση. Γενίκευση τη σύγκρουση που έχει ξεκινήσει τώρα, έτσι, που μπορεί να ε, μετακινηθεί και προ το Λίβανο και προ τη Συρία και προ το Ιράν και προ την Αίγυπτο. Γιατί, γιατί εδώ έχουμε μια διαπάλη των αστικών τάξεων τη περιοχή, για την αναβάθμιση της θέσης τους. Έχουμε την ίδια ώρα πολλά και διαφορετικά σχέδια, οικονομικά, εμπορικούς δρόμους, δρόμους μεταφοράς προϊόντων, Ενέργεια. δρόμους μεταφοράς ενέργειας, από πού θα πάρει η Ευρώπη φυσικό αέριο, αν θα πάρει από τη Σαουδική Ραβία, αν θα πάρει από το Ισραήλ, έτσι. από πού θα περάσουν οι μεγάλοι δρόμοι, οι ανταγωνιστικοί, ο Κινέζικος, ο Ινδικός κτλ. Και στην πραγματικότητα έχουμε το ξαναμύρασμα του κόσμου. Mm -hmm. Έχουμε ε, εμπορικούς πολέμους, έχουμε ε, διαμάχη για το πώς θα κατακάτσουν τα μερίδια των αγορών. Καταλαβαίνουμε ότι την ίδια ώρα ότι ο πόλεμος, γενικά ο πόλεμος, τις συνθήκες του καπιταλισμού, είναι μία διέξοδος για τα υπερσεσορευμένα κεφάλαια, γιατί διοχετεύονται στην πολεμική βιομηχανία, μάλιστα μετά τις εξελίξεις τώρα τις 7 του Οκτώβρη και την αντιπίθεση του, του Ισραήλ, οι μετοχές των, των πολεμικών εταιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες διπλασιάστηκαν. Έτσι. Μάλιστα. Και είναι και οι κατασκευαστικές όλες αυτές οι εταιρείες που κερδίζουν μετά, που έρχονται μετά τον mm. πόλεμο στην, στην υπεριαλιστική όπως λέει με ειρήνη για την ανοικοδόμηση, έτσι, με μια κουβέντα ο καπιταλισμός γεννάει κινδύνους για τους λαού γιατί μιλάμε για μια Ανάφλεξη που θα αιματοκυλήσει πάρα πάρα πολλούς λαούς α, στην περιοχή και βέβαια έχει και, και, ε, κινδύνους και για άλλους λαούς και για τον ελληνικό λαό. Πάνω σε αυτό ήθελα να σταθούμε λίγο γιατί ακούγοντας όλη αυτή την περιγραφή ε, πραγματικά αναρωτιέται κανείς. Παρακολουθούμε ήδη ε, όλο και πιο ενεργή την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το μακελίο. Πριν φτάσουμε στην εμπλοκή της χώρας μας πρέπει να πούμε, για να μην ξεχνάμε όμως τη γενική εικόνα, γιατί αυτή είναι η γενική εικόνα που περιγράψα, έτσι. Να, ναι. Εδώ υπάρχει το ζήτημα του Παλαιστινιακού λαού. Παλαιστινιακού λαού βέβαια, έτσι. βέβαια, Και βλέπουμε ότι παίζεται ένα γεωπολιτικό σκάκι πάνω στις πλάτες του Παλαιστινιακού λαού όλη αυτή την περίοδο, από τις αστικές τάξεις, από υπεριαλιστικές συμμαχίες. Έτσι. Και θυσιάζεται για πολλές δεκαετίες το δικαίωμα ενός λαού να έχει τη δικιά του πατρίδα και να μπορεί να είναι νοικοκύρης στον τόπο του. Έτσι. Μα το θέμα και... αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτου δεν τίθεται. Ναι. Γενικώ είναι κάτι σαν, σαν, σαν να μην υπάρχει σαν θέμα. Μα, σαν το... έτσι, είναι θεμητό το δικαίωμα του λαού τη Παλαιστίνη, των οργανώσεών του εκεί που παλεύουν, να επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τι αντιθέσει που υπάρχουν ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη, στις συμπριαλιστικέ συμμαχίε, για να καταφέρουν έτσι, το, το να υλοποιήσουν το δικαίωμά τους, έτσι να δημιουργήσουν, να συγκροτήσουν. Τη δική του χώρα να, να μπορέσουν. Ακριβώ. Λοιπόν, και ε, αυτό είναι το κάτι το θεμητό. Βεβαίω εδώ χρειάζεται και η αυτοτελή πάλι του λαού, δηλαδή να μην τα ποντάρει τα πάντα στι στις συμμαχίε στις, ε, που υπάρχουν με άλλα κράτη κτλ. Εδώ θέλει μια αυτοτελή πάλι. Αλλά την ίδια ώρα είναι δικαίωμά του mm -hmm. να επιδιώξουν να αποφεληθούν από αυτέ τι ε, αντιθέσει που διαμορφώνονται. Αντιθέσει όμω που όπω είπα μπορούν να οδηγήσουν σε μια. Μεγάλη κλιμάκωση και να κατακάψουν πάρα πολλέ ε, χώρε και λαού στην περιοχή και ευρύτερα. Ναι. Πάμε να μην τώρα... ξεχνάμε το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα. Βέβαια, 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 βέβαια. Έχει οπλοστάσιο. Ε, πάμε τώρα σε αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Ε, στην όλο και πιο ενεργή εμπλοκή τη χώρα μα σε αυτό το μακελιό. Έτσι. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω και θα ήθελα και ένα σχόλιο από σένα. Η, η, η κυβέρνηση έφτασε στο σημείο, η κυβέρνηση τη έφτασε στο σημείο να μην ψηφίσει ακόμα και ψήφισμα του ΟΗΕ για ανθρωπιστική εκεχέρεια. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς εξηγείται αυτή η στάση. Το οποίο ψήφισαν και η Γαλλία και, έτσι και η Ισπανία και άλλες χώρες. Με, ε, ναι, που ναι, είναι ναι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Άτο, στο ΝΑΤΟ. Στο κάτω-κάτω κάτω πρόκειτο για ένα α, ψήφισμα που αφορούσε ανθρωπιστική εκεχηρία, για κατάπαυση του πυρό. Τέλο πάντων, πάνω σε αυτό συζητούσαν. έτσι. Ναι. Ε, πώ εξηγείται αυτή η στάση και πώ εκφράζεται από την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, Το ένα είναι αυτό. Πώ εξηγούμε αυτή τη στάση, δηλαδή μέσα σε αυτό το κουβάρι τη εμπλοκή. Και το δεύτερο, τι αποτελέσματα μπορεί να έχει για το λαό τη Ελλάδα, για το λαό μας, αυτή η συμμετοχή τη χώρα στον πόλεμο. Ναι. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι πραγματικά η στάση αυτή τη της, της κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία είναι απαράδεκτη. Είναι μια στάση που ακουμπάει και στηρίζεται και στη στάση τη προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, τη τριμερού συνεργασία. Ε, Ισραήλ, ε, με την Κύπρο, την Ελλάδα και τη, τις Ηνωμένε Πολιτείε, του 3 συν 1 κτλ. Και βέβαια βλέπουμε ότι στην ίδια κατεύθυνση κινούνται όλα τα κόμματα του ευρωνατοϊκού τόξου. Και, ε, και το Πασόκιναλ, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και βέβαια και τα ακροδεξιά μορφώματα στηρίζουν αυτή την, την πολιτική. Γιατί συμβαίνει αυτό, Αυτό συμβαίνει γιατί, γιατί υπάρχει μια κάποια υποτέλεια, όπως ακούω από διάφορου. Αναλυτές, αλλά γιατί αυτό πραγματικά είναι που συμφέρει ε, τα συμφέροντα ε, των Ελλήνων καπιταλιστών, των καπιταλιστών, των ντόπιων επιχειρηματιών που συνδέουν τα δικά τους κέρδη και ποντάρουν. Στου στους σχεδιασμούς που έχουν η ΙΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή και εκεί μέσα βλέπουν και το δικό τους ρόλο για το πώς θα αυξήσουν τα κέρδη τους. Έτσι. Είναι δηλαδή μια καθαρά ωφελημίστηκε από την άποψή τους αυτή ε, στάση που έχει να κάνει με το πως θα αυξήσουν τα δικά τους τα κέρδη άσχετα από το, τους τι κινδύνους δημιουργούν για τον ελληνικό για το λαό, λαό ναι, έτσι. Ναι. και αυτό όλο παρουσιάζεται γύρω από το επιχείρημα της λεγόμενης αυτοάμυνας του Ισραήλ το δικαίωμα της αυτοάμυνας όμως για ποια αυτοάμυνα μιλάνε για ένα κράτος που έχει καταλάβει ξένα εδάφη έτσι, μιλάμε για το Ισραήλ και αυτή η λογική της αυτοάμυνας του Ισραήλ δεν είναι ότι πρέπει, δεν έρχεται μια χαρά στους σχεδιασμούς της αστικής τάξης της Τουρκίας που με το ίδιο, τα ίδια επιχειρήματα έχει καταλάβει το 40% της, Κύπρο, της Κύπρου. Βέβαια. Με τα ίδια επιχειρήματα έχει εισβάλει και κατέχει εδάφη της τη Συρίας, το 10% των εδαφών της Συρίας. Με τα ίδια επιχειρήματα ζητάτε να αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και μάλιστα κάτι που φαίνεται το υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που παίρνει τα όπλα από εκεί και τα στέλνει στον περιαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι τα ίδια, με τα ίδια επιχειρήματα προβάλλει αξιώσεις σε βάρος ε, των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο γη, ακόμα και κυριαρχία ελληνικών νησιών. Αυτό, αυτή λοιπόν η λογική της αυτοάμυνα ε, αυτοάμυνας του Ισραήλ έρχεται στην πραγματικότητα να ενισχύσει και τις διεκτικές της τουρκικής αστικής τάξης. Και γι' αυτό είναι, αν το θέλετε και θράσος να προσπαθούν να μας δίσουνε αυτή τη στήριξη του Ισραήλ, ε, η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα, ακόμα με το ζήτημα των εθνικών συμφερόντων. Ναι, ναι. Ότι αυτό συμφέρει, α, από αυτό το κουτόχορτο δεν πρέπει να μας είσει κανένας νέος και νέα, κανένας άνθρωπος κα, σκεπτόμενος ε, ότι τάχατε στα εθνικά συμφέροντα μας επιβάλλουν μια τέτοια στάση στήριξης στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Έτσι, το οποίο έχει κάνει φίλο και φτερό κάθε έννοια διεθνού δικαίου και ε, προ, προ, έχει εισβάλει και, και βασανίζει έναν λαό ολόκληρο, έτσι, το λαό της Παλαισίνης και έχει εισβάλει και σε γειτονικέ χώρες και κατέχει και, και ξένα δάφη και γειτονικών άλλων αραβικών ε, χωρών. Ή αυτά που λένε για εθνικό συμφέρον είναι το ίδιο εθνικό συμφέρον που έπνιξε τη Θεσσαλία είναι το ίδιο εθνικό συμφέρον που οδήγησε στα τέμπη, είναι το ίδιο εθνικό συμφέρον που μειώνει μισθού και συντάξει, που εμπορευματοποιεί την παιδεία και την υγεία, είναι το εθνικό συμφέρον που βολεύει τα κέρδη των καπιταλιστών και δημιουργεί τεράστιου κινδύνου για τον δικό μα το λαό. Έτσι, γιατί εμπλέκεται, βλέπετε, στέλνουμε ένοπλες δυνάμεις εκεί, στέλνουμε πλοία, έτσι που τάχατες δήθεν θα ήτανε για τις ανάγκες της χώρας. Έτσι. Ναι, βέβαια. Βλέπουμε πως συνδέονται με τους εμπειριολεκτικούς σχεδιασμούς στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στην Ουκρανία, έτσι. Μα και στο θέμα της, του πολέμου Ρωσίας-ΝΑΤΟ ε, πάλι ε, με τη λογική του εθνικού συμφέροντο υπάρχει η εμπλοκή και πάλι την ίδια στιγμή που η χώρα είναι στόχο αντιπίνων μέσα σε εναν τετοιο τέτοιο πόλεμο Ρωσίας-ΝΑΤΟ, μια τέτοια σύγκρουση. Πόσο μάλλον και σε αυτή την περίπτωση ε, για την οποία συζητάμε, ε, κλιμακώνεται λοιπόν η βαρβαρότητα του κράτου του Ισραήλ, και ταυτόχρονα όμω κλιμακώνεται και ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύη των λαών στην Παλαιστίνη, στο, στον αγώνα του λαού τη Παλαιστίνη. Γίνονται κινητοποίησει όλο τον κόσμο. Σε αυτέ τι μεγάλε κινητοποίησει που γίνονται ακόμα και στο Ισραήλ, υπάρχουν κάποια στοιχεία που ξεχωρίζουν, Μπορούμε να πούμε ότι ένα στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η αυξανόμενη συμμετοχή. Η διαρκώ αυξανόμενη συμμετοχή σε αυτέ τι κινητοποιήσει, ειδικά τη νεολαία σε όλο τον κόσμο και όσο περνάει ο καιρό και κατακάθεται το νέφος της παραπληροφόρησης που είχε σηκώσει το πρώτο καιρό το Ισραήλ, το οποίο βέβαια συνεχίζεται, κάθε μέρα βγαίνει και κάτι καινούριο, έτσι, ναι. Ε, είπες και, και, αρχικά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι κινητοποιούνται και ακόμα και Εβραίοι ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Γερμανία, τάσσονται για την άμεση κατάπαυση του πυρός και την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και βλέπουμε ότι ένα πράγμα που θέλουν τα αστικά μέσα και στην Ελλάδα και διεθνώ να κρύψουν και πρέπει να το πούμε εδώ είναι η στάση των κομμουνιστών στο Ισραήλ, η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ που δίνει μια μάχη μέσα στη χώρα για τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Έχει ταχθεί ενάντια στη σφαγή του λαού α, στη Γάζα και ε, ουσιαστικά προσπαθούν να αποσιωπήσουν αυτή τη στάση των κομμουνιστών του στο, στο Ισραήλ, Εβραίων και Αράβων που συγκροτούν το κομμουνιστικό κόμμα του Ισραήλ. Γιατί, γιατί μας πλασάρουν εδώ ότι όλος ο λαός του Ισραήλ, αριστερή και δεξή, στηρίζουν αυτή τη στιγμή Ενία. τον Ισραήλ. Ναι. Ε, ενάντια στην επίθεση που έχει δεχτεί το Ισραήλ και... Που, που Την αυτοάμυνα που κάνει. Ενώ τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχουν, υπάρχει αυτή η πολιτική δύναμη των κομμουνιστών στο Ισραήλ που αντιτίθεται και πρέπει να το πούμε εδώ ε, και προσπαθεί να οργανώσει ε, κινητοποιήσει σε δύσκολε συνθήκε ενάντια σε αυτή ε, την κατάσταση. Και οι κινητοποιήσει αυτέ αγκαλιάζουν όλο και περισσότερε χώρε. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονό ότι και σε Γερμανία και σε Γαλλία οι αρχέ οδηγήθηκαν στο να επιβάλλουν απαγορεύσει. Ναι, ναι. Στις, στι, σε διαδηλώσει υπέρ του λαού τη Παλαιστίνης Που όμω βέβαια δείχνουν πια πραγματικά ποιο είναι ο στόχο του. Βέβαια. Και είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα των τελευταίων ωρών, να το πω έτσι. Ε, δεν ξέρω αν είδε εκείνα τα πλάνα από, το, από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα την περασμένη εβδομάδα στο Champions League στη Σκωτία. Με τη Celtic. Με τη Celtic. Ναι. Η εξέλιξη ποια είναι. Ότι η διοίκηση της ομάδας α, αποφάσισε να κατάσχει τα εισιτήρια διαρκείας των φιλάθλων που έχουν ταυτοποιηθεί και συμμετείχαν στο να σηκώσουν τη σημαία της Παλαιστίνης. Ναι. Ε, περίπου 200-300 εισιτήρια δεν θα ισχύουν πλέον <laughs> ως ποινή ναι. για το γεγονός ότι εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο η αλληλεγγύη, στον στο λαό της Παλαιστίνης. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του λαού μας που παρακολουθεί όλες αυτές οι εξελίξεις ε, κυριολεκτικά παγωμένο για το τι μπορεί να γεννήσει αυτός ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, και να μην το ξεχνάμε αυτό, που υπάρχει και ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Ε, και το ερώτημα είναι, εμείς εδώ στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Καταρχήν, πράγματι υπάρχει αυτή αυτός ο σκεπτικισμός σε ένα μεγάλο κομμάτι του λαού παρακολουθεί τις εξελίξεις και που δεν τρώει το κουτόχορτο που του σερβίρουν τα αστικά κανάλια, που προβληματίζεται. Ότι βλέπει, καταλαβαίνει ότι εδώ μιλάμε για ένα με πραγματικά κουβάρι αντιθέσεων και ανταγωνισμού που υπάρχουν στην περιοχή, ότι εδώ υπάρχουν διαφορετικά σχέδια των αστικών τάξεων Υπάρχουν οι ΙΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ από τη μια μεριά, αλλά υπάρχουν και άλλε δυνάμει, το Ιράν, η Τουρκία, η Κίνα, η Ρωσία, η Αίγυπτο. Έτσι που ε, έχουν δικού του σχεδιασμού, υπάρχουν ε, ε, συμφέροντα οικονομικά πολιτικά που συγκρούονται και που μπορούν, παίρνοντα υπόψη ότι ήδη έχει ανοίξει ένα μέτωπο, ο εμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ένα πόλεμο που δεν γίνεται για τα συμφέροντα των λαών, του Ρώσικου ή του Ουκρανικού, αλλά γίνεται για τα συμφέροντα των καπιταλιστών τη περιοχή και των άλλων, έτσι, γιατί συγκρούονται και ευρύτερε δυνάμει εκεί πέρα. Έτσι, ε, βλέπουμε ότι εκείνο ο πόλεμο έχει παγιωθεί, ενισχύεται, δοκιμάζονται καινούρια όπλα. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται στις μάχες και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτόν τον σχεδόν στα δύο χρόνια που μισή χρόνο που ήδη εξάγεται αυτός ο πόλεμος και τώρα ε, ανοίγει ένα δεύτερο μέτωπο ε, μια δεύτερη πληγή πιο ανοιχτή, έτσι, γιατί λέμε ότι αυτός ο πόλεμος εδώ είναι σε εξέλιξη εδώ και 7 δεκαετίες. Ναι, ναι. Έτσι. Ε, εδώ υπάρχει το παραμύθι της κυβέρνησης που λέει ότι η Ελλάδα είναι ένα πυλώνας σταθερότητα ανάμεσα στους δύο πολέμους. Η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα μας είναι μία ασφίνα ανάμεσα σε δύο πολέμους που μπορούν να κατακάψουν το λαό μας γιατί η χώρα μας εμπλέκεται και στους δύο αυτούς πολέμους μέσα από τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, τους σχεδιασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στρατηγική συμμαχία με τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία, την εμπλοκή της σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Και μπορεί πραγματικά αυτές οι εξελίξεις να οδηγήσουν σε μεγάλη ματοχήσια και στην εμπλοκή και της μας της χώρας. Έτσι. Εδώ η στάση του ΚΚΕ ε, είναι σαφής και για τους δύο πολέμους. Εμείς είμαστε αντίθετοι στη να συμμετέχει η χώρα μας σε αυτούς τους πολέμους, στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να μετατρέψουν τη χώρα μας σε ένα αφαλτήριο του πολέμου μέσα από τις στρατιωτικές βάσεις που υπάρχουν εδώ πέρα, μέσα από τη μεταφορά δυνάμεων, όπλων. Είμαστε ενάντια στη συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ε, στο, στους πολέμους αυτούς και βέβαια ε, είμαστε με τους λαούς που ματώνουν και παλεύουν ενάντια στο, στον πόλεμο και παλέμο για τα δικαιώματά τους. Ιδιαίτερα για το λαό της Παλαιστίνης είναι ανάγκη τώρα να δυναμώσει η πάλι μας ενάντια στη γενοκτονία ε, που υλοποιεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Νετανιάχου ε, σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και πρέπει να γυρίσουν οι φρεγάτες που έχουν φύγει και συμμετέχουν στους σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή, να κλείσει η βάση της σούδα οι άλλες στρατιωτικές, ξένες στρατιωτικές βάσεις που αξιοποιούνται εδώ από τους υπεριαλιστές για την πρόθεση των σχεδίων τους και δεν χρειάζεται ε, να, καμία στήριξη στους φωνιάδες ε, ενός ολόκληρου λαού, του Παλαιστινιακού λαού. Ε, και δυναμώνοντας την πάλη για να συγκροτηθεί Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ όπως διαχρονικά έχει διαμορφωθεί αυτό το αίτημα ως αίτημα επίλυσης του Παλαιστινιακού ζητήματος με την επιστροφή των εκατομμύριων προσφύγων που έχουν φύγει από τις αιστείες τους τα προηγούμενα χρόνια, με την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, 5-10 χιλιάδες που έχει αυτή τη στιγμή Συλλάβει το Ισραήλ κτλ. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να οργανώσουμε παραπέρα την πάλη μα και βεβαίω είναι ένα αγώνα που εμεί τον δίνουμε συνδυασμένα και για το μεροκάματο και για τα, την εργασία και για τη μόρφωση και για, για κάθε λαϊκό πρόβλημα, για την υγεία, για την παιδεία για την προστασία του λαού έτσι, αξιοποιώντας και τα θετικά αποτελέσματα που είχε το κόμμα στις πρόφατες εθνικές και τοπικές εκλογές προσπαθώντας να συσπυρώσουμε ακόμα περισσότερες δυνάμεις με στόχο να αλλάξουμε το συσχετισμό δυνάμεις που παραμένει αρνητικός ε, στη χώρα και ε, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ε, ώστε ο λαός να περάσει στην αντεπίθεση Μάλιστα. Λοιπόν, ε... Θέλω να σε ευχαριστήσω Ελισέ πάρα πολύ γιατί ε, ήταν άκρος, νομίζω ήταν άκρος κατατοπιστική όλη αυτή η κουβέντα και για το τι συμβαίνει αλλά και για το τι πρέπει να κάνουμε και το πώς πρέπει να δεχόμαστε, με ποια φίλτρα πρέπει να δεχόμαστε όλα αυτά που ακούμε γιατί υπάρχει αυτός πέρα από το βομβαρδισμό που έχουμε σε εξέλιξη, έχουμε και το βομβαρδισμό των fake news και το βομβαρδισμό τη προπαγάνδας από το κράτο του Ισραήλ μέσα στη χώρα μα. Οπότε νομίζω ότι η σημερινή μα κουβέντα είναι, ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Πάντα πρέπει... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάντα Κώστα πρέπει να θυμούνται ιδιαίτερα τα νέα παιδιά ότι ο πρώτο νεκρό στον πόλεμο είναι η αλήθεια. έτσι. Και τα πιο μεγάλα ψέματα λέγονται σε συνθήκε πολέμου. Ακριβώς, Οπότε ακριβώς. Ε, να μην έχουν καμία εμπιστοσύνη σε πληρωμένου κονδυλοφόρου, σε δημοσιογράφου που βγαίνουν απευθεία συνδέσει από το Ισραήλ και μα σερβίρουν ό,τι έχουν τα Ισραηλινά επιτελεία ε, μαγειρέψει για να δικαιολογήσουν τη σφαγή ενό λαού. Καμία εμπιστοσύνη. Άλλωστε, πολλά από αυτά ήδη καταρρύπτονται από αυτά που είπαν στι 7 Οκτώβρια. Ναι, ναι, ναι. ναι, Και έχει πολύ μεγάλη σημασία τώρα, μια και το αναφέρουμε αυτό, ότι και η εκδήλωση που έγινε χτε από τη δάση των δημοσιογράφων, που αποκάλυψε ένα προ ένα όλα αυτά τα fake news που παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα και τι επόμενε μέρε και στο ριζοσπάστη μπορούμε να τα δούμε αναλυτικά, αλλά και στο 902.gr. Για να διαφημίσουμε και λίγο. Oh, yeah. <laughs> τα μέσα μα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε Ολη αυτή την κατάσταση που είναι αποκαλυπτικό αυτό ο τρόπο. Και πάλι σε ευχαριστώ. Ε, σίγουρα yeah. θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε έτσι, Σαχώς. γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μα. Και μέχρι τότε, όπω είπαμε, στο 902.gr και το Ριζοσπάστη θα βρείτε τι πραγματικέ ειδήσει.